της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Όλα δείχνουν ότι αντιμετωπίστηκε στην παρούσα φάση το πρόβλημα στέγασης των 130 φοιτητών σε ξενοδοχεία της Πάτρας. Η πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, έφερε χθες από το Υπουργείο Παιδείας τα νέα για τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Θα πληρωθούν κάποιοι μήνες από τους οφειλόμενους τους ξενοδόχους και παράλληλα, με νομοθετική ρύθμιση που δρομολογείται, θα λυθεί το θέμα των νέων συμβάσεων, ανέφερε η κυρία Κυριαζοπούλου. Ωστόσο, από την πλευρά της αναγνωρίζει ελαφρυντικά στο Ίδρυμα Νεολαίας και διαβίου μάθησης, καθώς όπως τονίζει τελούσε υποκατάληψη επί μακρόχρονικό διάστημα και εκ των πραγμάτων δεν θα μπορούσε να προχωρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που προέχει είναι να καλυφθεί το θέμα της στέγασης των φοιτητών και προς αυτή την κατεύθυνση πιέζουμε και προσπαθούμε με όλες τις ενέργειες, υποστήριξε ακόμα η κυρία Κυριαζοπούλου. Κατόπιν της συγκεκριμένης εξέλιξης αναστέλλεται η απόφαση των ξενοδόχων της Πάτρας για έξωση των φοιτητών, οι οποίοι διαμένουν στις επιχειρήσεις που διατηρούν. Βέβαια, το ζήτημα θα κλείσει όταν προχωρήσει η νομοθετική ρύθμιση, υπογραφούν οι συμβάσεις και φυσικά μπει σε πρόγραμμα η σταδιακή εξόφληση των συμβεβλημένων ξενοδοχείων. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.